Καλώς ορίσατε στο φτιάξτε το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα δείξουμε σήμερα πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα κασκόλ σε πάρα πολύ εύκολο σχέδιο. Είναι αρκετά γρήγορο και βλέπετε είναι και σε πολύ όμορφα φθινοπορεινά χρώματα. Πολύ πολύ ζεστά χρώματα. Είναι γύρω στο 1,60 σε μήκος και σε πλάτος περίπου 30 εκατοστά. Μπορείτε φυσικά να το κάνετε και μεγαλύτερο ή μικρότερο. Το νήμα που χρησιμοποιήσαμε είναι αρκετά χοντρό, όπως βλέπετε, είναι αρκετά ζεστό. Έχει μεγάλα νήματα, αυτές τις μεγάλες τρυπούλες. Αλλά το νήμα μας είναι πολύ χοντρό, οπότε θα είναι και πάρα πολύ ζεστό. Βλέπετε το νήμα. Είναι 60% μαλλί, 40% ακριλικό, 50 γραμμάρια, περίπου 50 μέτρα. Είναι το νούμερο 84, αυτό το χρώμα. Μας προτείνει 8-9 βελονάκι, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε λίγο μικρότερο, το 6. Ξεκινάμε βρίσκοντας φυσικά την άκρη. Θα ξεκινήσουμε με μία αλυσίδα που θέλουμε να είναι πολλαπλάσιο του 6 συν 4. Εμείς λοιπόν θα το κάνουμε 30. Συν 4, 5, 6, 30, συν 4, 34 αρχικές αλυσίδες. Αρχικά γαϊτανάκια θα ρίξουμε. Μπορείτε να τα κάνετε φυσικά και είπαμε και μεγαλύτερο ή μικρότερο, αρκεί πάντα να είναι πολλαπλάσιο του 6 συν 4 για την αρχική μας αλυσίδα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις 34 αλυσιδίτσες, τα 34 γαϊτανάκια μάλλον. Να τι έχει και μας αλυσίδα. Είναι έτοιμη, νομίζω είναι ένα αρκετά καλό πλάτος αυτό για ένα κασκόλ. Φυσικά αυτό το ρυθμίζετε ανάλογα με το τι σας αρέσει ή για το ποιον προορίζετε. Και τώρα θα αφήσουμε 5, θα μπούμε στον έκτο πόντο. Μπαίνουμε λοιπόν για να κάνουμε εδώ ένα ποδαράκι. Ακριβώς δίπλα, στον ίδιο πόντο, ακόμη ένα ποδαράκι. Τρία γαϊτανάκια, μια αλυσίδα από τρία γαϊτανάκια. Και ακόμη δύο ποδαράκια, όλα στον ίδιο πόντο. Δύο ποδαράκια, τρεις αλυσίδιτσες, δύο ποδαράκια. Αυτό είναι το πακετάκι που θα κάνουμε σε κάθε πόντο. Το μικρό τόξο, η αρχική μας αλυσίδα που αφήσαμε. Τα δύο ποδαράκια, η ενδιάμεση και τα άλλα δύο ποδαράκια. Τώρα, αφήνουμε και πάλι 5, μπαίνουμε στον έκτο και ξανά το ίδιο, στον ίδιο πακετάκι, στον ίδιο πόντο, συγγνώμη, ακόμη ένα πακετάκι. Δύο ποδαράκια, τρεις αλυσιδίτσες, άλλα δύο ποδαράκια. Για να σχηματιστεί και το επόμενο τόξο. Και πάλι τώρα αφήνουμε 5, μπαίνουμε στον έκτο. Ακόμη ένα πακετάκι από 2 ποδαράκια, 3 αλυσίδες, ακόμη 2 ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Και η πρώτη σειρά μας είναι σχεδόν έτοιμη. Έχουμε κάνει και εδώ τα τόξα μας, τα οποία είναι επίσης 1, 2, 3, 4, 5 τόξα στην πρώτη σειρά μας. Οι αλυσίδες που αφήναμε, οι πόντοι που αφήναμε, η αρχική μας πόντοι που αφήσαμε που σχηματίζουν την αλυσίδα στο πλάι και μας μένει ακόμη
μας μένουν 4 πόντοι. Εδώ λοιπόν θα αφήσουμε φυσικά τους 3, θα μπούμε στον 4ο, στον αρχικό αρχικό μας. Στην αρχική αρχή, στο αρχικό αρχικό μας γαϊτανάκι, το πρώτο μας, για να κάνουμε ακόμη ένα τελικό ποδαράκι. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα τελειώνουμε κάθε σειρά μας με ένα ποδαράκι, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτήν εδώ την αρχική μας αλυσιδίτσα που αφήσαμε. Ξεκινάμε και πάλι. 3 αλυσίδες, το ύψος ενός ποδιού περίπου. Και τώρα είναι αρκετά πιο εύκολο, δεν χρειάζεται να μετράμε καθόλου. Απλά μπαίνουμε γύρω από αυτή την αλυσίδα, θα πλέκουμε πια, μπαίνουμε σε αυτήν την πιο μεγάλη τρυπούλα, τον πιο μεγάλο πόντο. Και εδώ θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Πακετάκι από 2 ποδαράκια, 3 αλυσίδες, ακόμη 2 ποδαράκια. Σε κάθε μεγάλη τρυπούλα. Οπότε δεν χρειάζεται και να μετράμε πια, είναι πολύ πιο εύκολο. Και αυτή είναι όλη η πλέξη μας. Παίρνουμε στο επόμενο, ακριβώς το ίδιο, χωρίς να κάνουμε κάτι ενδιάμεσα. Σε κάθε τέτοιο πόντο, 2 ποδαράκια, 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια. Και στον επόμενο πόντο. Βλέπετε το σχέδιο που σχηματίζεται ήδη. Όπως βλέπουμε, είναι πολλές διαφορετικές πλέξεις που μπορούν να μας δώσουν ένα αποτέλεσμα σαν δίχτυ. Αυτή είναι και πάρα πολύ γρήγορη και επειδή είναι και το νήμα μας χοντρό, είναι και πολύ εύκολη και πολύ ζεστή φυσικά. Μας δίνει μάλλον ένα πολύ ζεστό κασκόλ. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της δεύτερης σειράς. Εδώ στο τέλος, γύρω από αυτήν την αρχική μας αλυσίδα, θα κάνουμε ένα τελικό ποδαράκι. Είπαμε, κλείνουμε κάθε φορά κάθε σειρά μας με ένα ποδαράκι και ξεκινάμε με 3 αλυσιδίτσες, μια αλυσίδα μάλλον από 3 γαϊτανάκια. Γυρνάμε και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Σε κάθε πόντο ένα πακετάκι από 2 ποδαράκια, 3 αλυσίδες, ακόμη 2 ποδαράκια. Αυτό είναι όλο! Εν τω μεταξύ έχουμε τελειώσει 5 κουβαράκια από αυτό το νήμα και το κασκόλ μου είναι έτοιμο. Είναι αρκετά μεγάλο, είπαμε, είναι περίπου 1,60 σε μήκος, 30 εκατοστά σε πλάτος, αυτό το πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Αραιή πλέξη αρχικά, αρκετά, αλλά πολύ πολύ ζεστό, επειδή το νήμα μας σήμερα είναι πολύ χοντρό. Μας μένουν κάποια νήματα να κρύψουμε, εννοείται. Πέρα από τις αρχές και του τέλους, έχουμε αλλάξει πολλά κουβαράκια. Αλλά το κασκόλ μας είναι σχεδόν έτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε και να δοκιμάσετε να το κάνετε, γιατί είναι πραγματικά πολύ εύκολο και πολύ πολύ γρήγορο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξτε μόνος σου, δημιουργικές ιδέες. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και φυσικά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά με πολλές νέες ιδέες. Μέχρι τότε, γεια σας!